Φίλες και φίλοι, σήμερα μαζί με τη συντρόφισσα τη Βιβί, την Τζέκου, πήγαμε στο νοσοκομείο Κορίνθου, συναντηθήκαμε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, περιοδεύσαμε στο νοσοκομείο, είδαμε την άθλια πραγματικά κατάσταση που υπάρχει παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται. Για αυτή μας την περιοδία και τα θέματα υγείας θα σας μιλήσει αρχικά η συντρόφισσα η Βιβί, υποψήφια δήμαρχος Κορινθίων. Βιβί, το λόγο. Γεια σας και από μένα. Πραγματοποιήσαμε σήμερα την περιοδία στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διαπιστώσαμε ότι όπως και σε όλη τη χώρα άλλωστε, στο νομό της Κορινθίας οι κρατικές υποδομές για την υγεία έχουν υποβαθμιστεί και απαξιωθεί, το οποίο θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. Παρά τις φιλότιμες πραγματικά προσπάθειες των εργαζομένων του ιατρικού, νοσηλευτικού, εργατοτεχνικού προσωπικού και της διοίκησης, το κενό που αφήνουν οι κρατικές υποδομές έρχεται να καλύψει η επιχειρηματική δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα ουσιαστικά είναι ότι η εργατική λαϊκή οικογένεια βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και καταλήγει να ξεπουλάει ό,τι έχει για να καλύψει τις βασικές της ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου είναι η βασική μονάδα υγείας στην περιοχή. Καλείται να καλύψει τις απαιτήσεις του νομού Κορινθίας, ο οποίος είναι ένας νομός ο οποίος πληθυσμιακά είναι από τους μεγαλύτερους της Πελοποννήσου. Έχει αυξημένες απαιτήσεις αν λάβουμε υπόψη τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή και τη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων που συνεπάγεται αυτό. Και μόνο το ότι η περιφέρεια και το κράτος δεν έχουν σχέδια αντιμετώπισης μεγάλων τεχνολογικών ατυχημάτων, ότι λειτουργεί κέντρο κράτησης μεταναστών όπου φιλοξενούνται στην περιοχή, όπου φιλοξενούνται 300 μετανάστες, με τους 150 από αυτούς να είναι παιδιά, χωρίς να υπάρχει προσωπικό και υποδομές υγείας για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Και μόνο αυτό λοιπόν δείχνει την εγκληματική αδιαφορία του κράτους για θέματα που σχετίζονται με την υγεία του λαού. Η λειτουργία του νοσοκομείου Κορίνθου, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες, παρουσιάζει προβλήματα. Κυρίαρχο είναι το γεγονός ότι παρόλο που έχουν γίνει βήματα στον εξυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, υπάρχουν σοβαρά κενά που οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού και στην κάλυψη των αναγκών με προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Χαρακτηριστικά σημειώνονται τα εξής. Υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό, ακόμα και σε βασικές ιδιότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απουσία νευρολόγου και νευροχειρούργου. Το αποτέλεσμα είναι ότι περιστατικά τα οποία χρειάζονται αυτές τις ειδικότητες καλύπτονται με διακομιδή σε νοσοκομεία της Αθήνας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία των ασθενών. Μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Χαρακτηριστικά, σε αρκετές κλινικές εφημερία είναι ένας νοσηλευτής ο οποίος καλείται να είναι υπεύθυνος για μέχρι και για 30 ασθενείς. Στο ακτινολογικό τμήμα δεν υπάρχει προσωπικό για να λειτουργήσει τον υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Η μονάδα εντατικής θεραπείας λειτουργεί με 5 από 7 κρεβάτια, ενώ δεν υπάρχει μονάδα εμφραγμάτων. Σημαντικό είναι επίσης ότι το κέντρο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ενώ στην ουσία είναι ένα κέντρο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, απαξιώνεται καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό. Έχουν γίνει κάποιες προσλήψεις μέσω ΑΕΔ, οι οποίες είναι με ημερομηνία λήξης, λες και οι ανάγκες των ασθενών θα έχουν και αυτές ημερομηνία λήξης. Για μας, η κατάσταση του νοσοκομείου Κορίνθου είναι αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής, η οποία οδηγεί στην επιδείνωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Η πολιτική αυτή ξεκινά από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την πρόνοια, η οποία έχει δύο άξονες, κινείται στην ελαχιστοποίηση της κρατικής χρηματοδότησης και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στον τομέα της υγείας. Αυτή την πολιτική υλοποιούν και οι κυβερνήσεις με ένα μεγάλο μέρος των αντιλαϊκών νόμων για την υγεία να είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών νόμων και των εφαρμοστικών νόμων που ψηφίστηκαν το τελευταίο διάστημα από το σύνολο των αστικών κομμάτων. Στην κατεύθυνση της υποβάθμισης της υγείας είναι και ο ρόλος της τοπικής διοίκησης, για την οποία νομοθετήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης μονάδων υγείας, εξοπλισμού και μισθοδοσίας προσωπικού. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μεταβιβάζονται στην ουσία αρμοδιότητες του κεντρικού κράτους στην τοπική διοίκηση, χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότηση, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για να καλύπτονται οι ανάγκες μέσω τοπικής φορολογίας.
Ευθύνες για μας έχουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, οι οποίοι αποδέχονται και στηρίζουν αυτή την πολιτική, η οποία στο τέλος έχει το στόχο να ξεπουλάει τη δημόσια υγεία στο κεφάλαιο. Η υγεία αυτή τη στιγμή για την εργατική και λαϊκή οικογένεια είναι ένα εμπόρευμα το οποίο το αγοράζει πάρα πολύ ακριβά. Η λαϊκή πάλι για μας πρέπει να προσανατολιστεί σε ένα σύστημα υγείας αποκλειστικά κεντρικό, καθολικό, σύγχρονο και δωρεάν. Ενάντια στη στρατηγική που συνολικά υποτάσσει την υγεία και τις λαϊκές ανάγκες στο κεφάλαιο, η οποία υπηρετείται από κοινού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεντρικό κράτος και την τοπική διοίκηση. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να στηρίξει ΚΚΕ παντού και να διεκδικήσει με αυτόν τον τρόπο την ικανοποίηση των βασικών αναγκών της λαϊκής εργατικής οικογένειας. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, με τη σημερινή παρουσίαση ενός μέρους του περιφερειακού ψηφοδέλτιου της λαϊκής εισπύρωσης στην Κορινθία, θέλουμε να απευθύνουμε ένα ευρύ κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ μπροστά στις εκλογικές μάχες που έχουμε το Μάη. Οι αντίπαλοί μας κλείνουν σε όλες τις πτώσεις τη λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη με μεγάλα έργα, λέει ο κύριος Νίκας, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ανάπτυξη στην πράξη, λέει ο κύριος Δέδες, ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Υγιή ανάπτυξη, λέει ο κύριος Τατούλης, που αφού πέρασε από όλα τα κόμματα, αφού έφαγε πόρτα τώρα από όλα τα κόμματα, το παίζει ανεξάρτητος. Δεν λένε όμως κουβέντα για τα κρίσιμα ερωτήματα. Ανάπτυξη από ποιον και για ποιον. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυταπασχολούμενοι έχουν πείρα, γνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης η Motor Oil, παραδείγματος χάρη, επεκτάθηκε με 8 νέες μεγάλες δεξαμενές. Η Fulgor διπλασίασε την παραγωγική της δυναμικότητα. Από 30.000 τόνους μέταλλο που έλειωνε παλιά, λιώνει τώρα 60.000 τόνους. Με τον υδρότα και το αίμα των εργατών φτιάχνονται τα καλώδια για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα νησιά, για την ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου και Κρήτης, Ρίου Αντίριου. Την ώρα που εκατοντάδες μικρομάγαζα βάζουν λουκέτο στην Κορινθία, σηκώθηκε το μολ στην πρώην Σωληνουργία, εκεί που πριν από λίγα χρόνια σκοτώθηκαν εργάτες. Την ίδια περίοδο τελείωσε και η Ολυμπία Οδός, που πληρώθηκε αδρά από το λαό και ξαναπληρώνεται με τα υπέρογκα διόδια και με τις κακοτεχνίες που σε πολλές περιπτώσεις ευθύνονται για τις πλημμύρες και τις άλλες καταστροφές που έχουν βρει τα λαϊκά στρώματα στη Δυτική Κορινθία. Αυτά τα έργα, αυτή την ανάπτυξη, την στήριξαν, την ψήφισαν, την υλοποίησαν όλοι μαζί και στην περιφέρεια και στους Δήμους. Χορτάσαμε λοιπόν από σωτήρες, από ικανά πρόσωπα, από δυνατά ονόματα, από υποψήφιους επισκέπτες που ήρθαν οι περισσότεροι για να φύγουν αμέσως μετά. Τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων που ήρθαν για να μείνουν, εμείς δώσαμε τη μάχη στηρίζοντας τα λαϊκά αιτήματα. Για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι τα δεδουλευμένα τους στο φράγμα του Ασοπού, στο λουτροθεραπευτήριο, στο Λουτράκι και αλλού. Για να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα στο Δήμο Κορινθίας και στο Δήμο Κορίνθου και στους άλλους Δήμους. Για να αποζημιωθούν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Διεκδικήσαμε μαζί με το λαό μέτρα, πιέζοντας για λύσεις, ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα. Τα ψηφοδελτιά μας εκφράζουν ρεύμα συμπόρευσης, αγώνα και αλλαγής. Ας απαντήσει ο εργατικός λαϊκός κόσμος που ζει στην Κορινθία. Θέλει δήμαρχο και περιφερειάρχη, δήμο και περιφέρεια που θα υπηρετεί την κυβέρνηση, τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολλά και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχετε στην περιοχή. Ή δήμο και περιφέρεια που θα δουλεύουν μαζί με το λαό, θα οργανώνεται, θα παλεύει, θα διεκδικεί από θέσεις αντιπολίτευσης στους ισχυρούς. Οι βιομήχανοι της περιοχής είτε συμμετέχουν απευθείας οι ίδιοι στο περιφερειακό ή στα δημοτικά συμβούλια, είτε έχουν τους ανθρώπους τους, το πολιτικό υπηρετικό προσωπικό όπως λέμε εμείς. Κάποιοι μάλιστα αιρετοί έχουν και το θράσος, το έχουν κρυφό καμάρι που τους στηρίζουν καπιταλιστές. Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυταπασχολούμενοι θα στείλουν στο Δήμο και στην Περιφέρεια τους δικούς τους εκπροσώπους, τους κομμουνιστές, δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, που θα στηρίζουν στο Δήμο και στην Περιφέρεια τους αγώνες του λαού,
θα φέρνουν στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση τα λαϊκά προβλήματα, απαιτώντας και αποσπώντας επιμέρους λύσεις. Θα αποκαλύπτουν τα έργα και τις ημέρες δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που είναι για να μοιράζουν έργα σε ιδιώτες, να διαμορφώνουν το έδαφος για κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς απλώνουμε το χέρι σε κάθε αγωνιστή, καλούμε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να συμπορευτούμε στα πιο δύσκολα που μπροστά μας βρίσκονται. Να γυρίσουμε την πλάτη στους σαλταδόρους που αλλάζουν κόμματα και παρατάξεις σαν τα πουκάμισα, που το παίζουν ανεξάρτητοι για να κλέψουν την ψήφο του λαού και να την πάνε πεσκέση στην αντιλαϊκή πολιτική που γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Είναι τόσο μεγάλες οι συγκλήσεις τους και τόσες μικρές οι διαφορές τους που δεν κρύβονται από τις κοκορομαχίες και γι' αυτό πηδάει ο ένας στον συνδυασμό του άλλου. Το πραγματικό δίλημα είναι: θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά στο λαό, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά με ένα πιο ισχυρό κουκουέ παντού, στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, για να δυναμώσει η λαϊκή διεκδίκηση, η ελπίδα, ο στόχος της ριζικής ανατροπής. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Παρουσιάζουμε σήμερα τους 6 πρώτους υποψήφιους με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Περιφέρεια από την Κορινθία. Δεν είναι βιομήχανοι, δεν είναι μεγάλο επιχειρηματίες που παρουσιάσαν οι υπόλοιποι συνδυασμοί. Είναι ο Αδαμόπλος ο Δημήτρης, ετών 71, συνταξίουχος γεωπόνος της Διεύθυνσης Γεωργίας της Νομαρχίας παλιά εδώ στην Κορινθία, είναι πρόεδρος του Σωματείου Συνταξίουχων Πολιτικού Προσωπικού Νομού Κορινθίας. Τον Καρακάση στο Μιχάλη, ετών 52, μηχανικός, εργαζόμενος στο εργοστάσιο παραγωγής καλωδίων της Φούλκορ και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Κορινθίας Ήφαιστος. Τον Κελάρη το Γιάννη, ετών 49, εργαζόμενος στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Οικειονίων, πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είναι πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων στη ΔΕΙΑ Οικειονίων και μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων της ΔΕΙΑ. Την Ανοπούλου την Κική, ετών 41, έμπορος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου. Το Σπηλιώτη τον Παναγιώτη, ετών 36, εργάζεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου Μουρίκης και είναι πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων στο εργοστάσιο. Είναι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Και τέλος, την Τζαρμπούτη Φρόσο, ετών 36, ιδιωτική υπάλληλος, είναι γραμματέας του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Κορινθίας. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ο Τσαρμπός συνήθως μας κάνει ερωτήσεις.